Δέστε, μωρέ, αυτοί που έγραψαν τροπάρια και κυρίως αυτοί που έγραψαν τους χαιρετισμούς στην Παναγία, δέστε πόσο όμορφα την πάντην ιστορία από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Χαίρε, λέμε στην Παναγία, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, ότι την πτώση του Αδάμ εσύ Παναγία μας βοηθάς να γίνει ανάκληση αυτής της πτώσης, να ξαναγυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν πριν. Και συνεχίζει το δεύτερο στιχάκι. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Πόσο κλάμα έριξε η Εύα και ο Αδάμ όταν έφυγαν από τον Παράδεισο. Εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαψε πικρός. Αλλά και μετά κλάψαμε, κλαίμε για όλα τα κακά που μας βρίσκουν. Και είναι πολλά αυτά που μας βρίσκουν. Και φταίει αυτή η πρώτη πτώση, διότι ο πόνος, τα βάσανα, η δυστυχία, ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου μπήκε στον άνθρωπο από τότε που έκανε την κουτσουκέλα απέναντι στο Θεό και αμάρτησε και έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Και έρχεται τώρα, λέει η Παναγία, και μας λυτρώνει από αυτό το κλάμα, από αυτά τα δάκρυα. Ε, η Παναγίτσα μας, μας λυτρώνει. Γιατί? Γιατί έφερε τον Χριστό σωτήρα μας, ο οποίος ξαναήρθε ο Θεός για να ξανακάνει την υπόσχεση αυτή που είχε δώσει στην Παλαιά Διαθήκη της σωτηρίας μας και της λύτρωσής μας. Ναι ρε εσείς, η Παναγίτσα μας μας τα έδωσε όλα αυτά. Η Παναγίτσα μας, η Παναγίτσα μας, η γλυκιά μας η Παναγίτσα μας λυτρώνει από το κλάμα κάθε μέρα. Μη κλαίτε, μωρέ, ή μάλλον να κλαίμε από χαρά, από συγκίνηση, από μετάνοια, από ταπείνωση, από αγάπη, όχι από απελπισία όμως, όχι από φόβο, γιατί υπάρχει η Παναγιά. Αυτήν την Παναγιά γιορτάζουμε κάθε Παρασκευή τη Μεγάλη Σαρακοστή με τις χαιρετισμούς και τη στολίζουμε και την ψάλουμε και τη στολίζουμε και την ψάλουμε και ξανά από την αρχή. Άντε, άιντε καλή αντάμωση στον ακάθιστο ύμνο την Παρασκευή που θα μας έρθει. Άντε.